Με μεγάλη χαρά ξεκίνησα τον κύκλο των επισκέψεων στα Υπουργεία σήμερα, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε μια πολύ παραγωγική συζήτηση με το νέο Οικονομικό Επιτελείο. Να ευχηθώ και πάλι στον Υπουργό, στον Αναπληρωτή Υπουργό, στους δύο υφυπουργούς, καλή δύναμη στη δύσκολη αποστολή την οποία έχουν αναλάβει, αλλά όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της οικονομίας, για τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τους οποίους θέλουμε να πετύχουμε, που αποτελούν κεντρικό στόχο της οικονομικής μας πολιτικής, έτσι ώστε να κάνουμε πράξη την ουσιαστική σύγκληση με την Ευρώπη. Είμαστε αισιόδοξοι για την σταδιακή μετατροπή του οικονομικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας σε ένα μοντέλο το οποίο θα είναι πιο παραγωγικό, πιο εξωστρεφές, πιο καινοτόμο, και είμαστε βέβαια απολύτως πεπισμένοι ότι αυτή η οικονομική ανάπτυξη θα έχει τελικά αντίκτυπο, ουσιαστικό αντίκτυπο στη βελτίωση των εισοδημάτων όλων των Ελλήνων, πρωτίστως των χαμηλόμισθων συμπολιτών μας. Όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, πριν από τις θερινές διακοπές της Βουλής θα έχει ψηφιστεί το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο οποίο θα αποτυπώνονται πια νομοθετικά οι κεντρικές προεκλογικές δεσμεύσεις, τις οποίες είχε παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία πριν από τις εκλογές, που αφορούν το επόμενο έτος, το 2024. Πολλές από αυτές θα έχουν σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στα εισοδήματα των πολιτών, και το νομοσχέδιο αυτό θα έχει ψηφιστεί, όπως είπα, πριν από τις αρχές Αυγούστου. Για περισσότερες λεπτομέρειες παραπέμπω στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης και στην δικιά μου τοποθέτηση, η οποία θα θέσει το συνολικό πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής για την επόμενη τετραετία.